Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα. Ποιος θέλει να μιλήσει. Θα μιλήσω εγώ. Δημήτρη μου, ήσουν εξαιρετικός. Βάζεις τα δικά σου στοιχεία μέσα σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, αλήθεια. Έχεις βάλει και στοιχεία jazz, έβαλες δικές σου νότες, φράσεις. Έχω ανατριχιάσει πραγματικά, είσαι... Τι να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Ευγένεια. Ένα υπέροχο κομμάτι που έτσι κάθε φορά που το ακούμε όλοι συγκινούμαστε, γιατί το μυαλό μας πάει σε μνήμες παλιές, ιστορικές, όμορφες. Εσύ κατάφερες να το αποδώσεις με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Μπράβο Δημήτρη, είσαι ένας καταπληκτικός μουσικός. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο εκεί. Αισθάνθηκα ότι καθ' όλη τη διάρκεια που έπαιζες Δημήτρη, ότι όλο το κομμάτι ήταν ένα σταμάτητο σόλο. Ήσουνα εξαιρετικά τρυφερός κάποιες στιγμές, σαν να λέγες πραγματικά σ' αγαπώ, σαν να έλεγες τη φράση, σαν να την άκουγα. Νιώθω ότι έχεις φτάσει σε ένα πολύ πολύ υψηλό επίπεδο πια και θέλω να σου πω συγχαρητήρια, ήσουν για ακόμα μια φορά άψογος, υπέροχος, φανταστικός. Μπράβο. Πάμε, θα τις το αφιερώσεις φαντάζομαι τώρα. Δημήτρη. Μαγεύομαι κάθε φορά να σε ακούω, όταν σε ακούω. Χαίρομαι να σε βλέπω και αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια, γιατί μας θυμίζεις την ιστορία μας, την καταγωγή μας, τον πολιτισμό μας, και είναι πολύ σπουδαίο παιδιά στην ηλικία σου να μπαίνουν μέσα στη μουσική μας παράδοση και να μας ταξιδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ήσουν μαγικός, ήσουν εξαιρετικός, ήσουν καταπληκτικός. Δεν υπάρχουν επίθετα για να περιγράψουν αυτό που ένιωσα βλέποντας και ακούγοντάς σε. Σωστό αφιερώνω. Ευχαριστώ. Εσύ είσαι ευχαριστημένος. Ναι. Σε ποιαν θα το αφιερώσεις τώρα, εκεί κοιτάς και... Στην μαμά. Στην μαμά. Έτσι, βέβαια. Το αφιερώνεις στη μαμά. Έτσι, έφυγες πίσω στο family room να βρεις τη μαμά.